αυτό. Είναι αυτό. Πάρα πολύ ευχαριστώ. Να καλέσουμε τους συντελεστές της ταινίας, ξεκινώντας από τον πρωταγωνιστή μας. Παρακαλώ πολύ να έρθει σιγά σιγά στη σκηνή ο Γιάννης Σωτέκης. Έχουμε τους συνεργαφέρους και συνεργαφέρους. Και ο διευθυντής παραγωγής της ταινίας. Εγώ θα κάτσω εδώ με τα παιδιά, με την νεολαία. Ανεβείτε πάνω. Δεν είναι ωραίο αυτό. Καλό υπάρχει. Σκαλάζει το πρόγραμμα. Παιδιά, αλήθεια. Όσοι είναι πάνω, μια χαρά θα κάνουμε. Μια ώρα κουβεντήλωφα. Μια καρεκλίτσα ακόμα θα μας φέρετε. Θα ήθελα να ξεκινήσω από ένα σχόλιο για να κάνει την ένταξη. Πολύ ωραία ταινία. Πολύ χαίρομαι που φέτος στη δράμα έχει και ταινίες με χιούμορ. Μας έλειπε το χιούμορ και πάντα μας λυπεί. Επίσης, πολύ χαίρομαι που μια ταινία που δεν είναι μια αστική ιστορία, ας πούμε, γυρισμένη στο Βελεστίνο, και αυτό είναι πολύ ωραίο. Η μουσική εξαιρετική. Τι να πω άλλο. Οι δύο πρωταγωνιστές, ο ένας ομιλητικός και ο άλλος αμίλητος, επίσης πολύ ωραίο δίδυμο. Γι' αυτό το ότι δεν του αρέσουν τρία πράγματα, αλλά τρία στην ουσία. Και βέβαια το τσίπουρο με γλυκάνισο. Πραγματικά πολύ διασκεδαστικό. Το ύφος μου θύμισε Καουρισμάκη. Οκ. Αλλά είναι μια ελληνική ταινία. Έχει ο Μιζογενέβη. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι το σχόλιο μου. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Μια χαρά. Καλωσορίσατε. Στο πόλιο που είστε όλοι εδώ. Πολύ μακριά. Είναι κι άλλος ένα. Έχει μια καρεκλίτσα. Επίσης, αν θέλει κάποιος από εσάς να μας κάνει παρέα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Απλά να ξέρετε ότι θα κάνουμε μαζί του σινεμαθέραπη. Να σας καλωσορίσω λοιπόν εγώ στο σινεμαθέραπη. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας διακόπτω εδώ. Αυτό που μόνο το μιλητή ότι είμαι μόλι ένα κοινό παρανομαστή. Ακόμη και φυσική σας παρουσία δηλώνει προτίμηση. Περαστικά σας. Ευχαριστώ όμως παρόλα αυτά που είστε στο Περιμεριόδη. Θέλω να ξεκινήσω σε κάποια σχόλια σαν για αυτό το αφήγημα. Για αυτό το αφήγημα, γιατί την είδα πολλές φορές στην ταινία και προσπάθησα κάθε φορά που την έβλεπα έβγαινε και κάτι καινούργιο. Και μάλιστα αυτό πρέπει να το μαζέψουμε για να μην κουράσουμε τις περασμένες μου αλλά και εσάς. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η ιστορία είναι ένα σύγχυμα για μία σχέση δύο ανθρώπων. Με συλλοιπών βέβαια ο Γιάννης ο Ταρτέξης, ο Γιάννης ο Ταρτέξης, ο Γιάννης ο Ταρτέξης, ο Γιάννης ο Ταρτέξης,
σήμερα που σε μεγάλο δείχνει κάμερα. Φαίνεται πολύ νεότερο. Για μια σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων μέσα από πουθενά, έτσι θέλω να το ονομάσω. Οι οποίοι όμως έχουν έναν εξαρτητικό δεσμό. Δεν του είναι πολύ εύκολο δηλαδή να εκφραστούν συναισθηματικά για αυτά που έχουν. Για αυτά ενδεχομένω που έχουν στο μυαλό του. Πιο χαρακτηριστική. Πιο χαρακτηριστική. Δεν θα έχουμε σειρά. Δεν ακολουθώ ποτέ τη γραμμή. Πιο χαρακτηριστική σκηνή. Δεν αποκαλύπτει ποτέ τις υποθέσεις που κάνει. Ο Αντώνης για τον Γιάννη, ότι έχασε τη μητέρα του, ενώ στην ουσία απλώ ερωτεύτηκε. Επομένως, ξεκινάω από αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ. Σα είχε το γεγονό ότι δεν μίλησε ποτέ για αυτό, ότι πάφησε γι' αυτό, ότι πάφησε απλά να θεωρείται πιστεύοντα αυτό, γίνοντα αυτό. Γιατί δεν το είπε. Γιατί δεν το είπε. Έτσι. Μια ερώτηση, μια ερώτηση. Μια λέμε ότι είναι απορία. Καλησπέρα. Στην αρχή στο σενάριο είχε γραφεί κάτι έλεγε, κάτι προσπαθούσε να πει. Όλα τα πήγαμε στο γύρισμα, αποφασίσαμε εκείνη τη στιγμή ότι δεν χρειάζεται να πει τίποτα και αρκεί ένα βλέμμα. Το οποίο για μένα έδινε περισσότερη βαρύτητα στη σκηνή. Το να υποθέσει ο άλλος, ιστορία, την οποία πιστέψει ο ίδιος καταρχάς. Και κάπως μου λειτουργήσε εκείνη τη στιγμή. Αλλά είναι αυτή η συνθήκη, τώρα δεν ξέρω, τρέπω λίγο που θα το πω. Είναι σαν να μπαίνει μάνα στο δωμάτιο και εκείνη τη στιγμή αυνανίζεσαι και ξαφνικά κρύβεσαι και δεν μπορείς απλά να μιλήσει. Κοιτάς και λες, με είδε, δεν με είδε, είναι αυτή η στιγμή. Μου λειτουργήσε. Νομίζω ότι και ανθρώπινα τον βόλευε. Κάπως. Δηλαδή ήταν σαν να τον προσπέρασε εκείνη τη στιγμή η ζωή. Τα έκανε τα πράγματα πιο γρήγορα από ό,τι αντέχει αυτός ο ήρωας που έχουν φτιάξει. Και ήταν κάτι το οποίο το άφησε απλά να κυλήσει και να λειτουργήσει υπέρ του. Δηλαδή υπάρχει η πιο γεωμένη, ας πούμε, ανθρώπινη εξήγηση. Οπότε τον βόλευε και το αποσιώπησε. Μια φυσιολογική εξήγηση. Εγώ, ας πούμε, η ερμηνεία που έδωσα είναι ότι έχουν τέτοιο είδους σχέση μεταξύ τους που φοβόταν να του πει ότι ερωτεύτηκε. Ενδεχομένως κάποια αντίδραση. Φοβόταν, νομίζω, να το πει και στον ίδιο τον εαυτό. Δηλαδή, αυτό που λες είναι η βάση για την οποία ξεκινάει αυτό το πράγμα. Οπότε. Γιατί θες να μας πεις κάτι γι' αυτό, εσύ, εσύ πώς χαρακτηρίζεις τη στάση του Γιάννη, που δεν σου είπε ότι τελικά δεν ήταν η μάνα του που έφυγε, απλώς ερωτεύτηκε καημένος. Ειλικρινή. Δηλαδή, εμένα αυτό το οποίο με ενδιέφερε και μου άρεσε και ήταν ταξίδι σημαντικό και μοναδικό σε αυτή την ιστορία, ήταν η μοναξιά αυτών των ανθρώπων, του καθενός ξεχωριστά. Οπότε είτε υπήρχε λόγος προφορικός είτε όχι, υπήρχε μια πολύ βαθιά επικοινωνία σε αυτή την ησυχία του τοπίου, σε αυτή την ησυχία της συνθήκης εκεί, όπως το είδαμε. Και οπότε όλα ήταν καθαρά και ειλικρινή, δηλαδή δεν έκρυψε κάτι. Για μένα δεν ήταν κάτι το οποίο μου έκρυψε. Το έλεγα μέχρι τη στιγμή που συνειδητοποιώ ότι κάτι άλλο συνέβη, το οποίο ήταν πολύ βαθιά ανθρώπινο. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε το δύο. Δεν υπήρχε κανένα σημείο στη σχέση αυτών των δύο ανθρώπων που να είναι κρυφό. Οπότε αυτό το τόσο ξαφνικό πράγμα που αλλάζει τη ζωή του ενός από τους δύο και ανατρέπει αυτή την ισορροπία, ήταν ένα πράγμα που έτρεχε ακριβώς όπως έτρεχε και η καθημερινότητα η υπόλοιπη. Βλέπουμε κιόλας ότι έχει αναλάβει ο καθένας από ένα ρόλο. Είναι το σπίτι του η διάβαση. Ο ένας είναι εκεί για να λάβει το νοικοκυριό, καθαρίζει όλη την ώρα. Προφανώς θέλει να γεμίσει και τον χρόνο του, αλλά έχουν αναλάβει ρόλους. Ο δικός σου ρόλος είναι να προσπαθεί να φτιάξει αυτό το τυπικά. Ναι. Ναι, δεν είναι ο ρόλος. Είναι. Μια αιμονή, να το φτιάξει αυτό το πιάτο, να ακούσει μουσική. Δεν ξέρω καν αν είναι αιμονή. Να δώσει λίγο ζωντάνια σε αυτό το τοπίο, προφανώς. Το τοπίο είναι ζωντανό, ούτως ή άλλως. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα. Όταν βρεθεί στην ησυχία της φύσης, δεν χρειάζεται να επικαλεστείς ούτε να φτιάξει κάτι, ούτε να ασχοληθεί αιμονικά
με κάτι, δηλαδή το κάθε τι αποτελεί αιμονή, γιατί είναι μια παρατήρηση προσωπική του ίδιου του εαυτού, δηλαδή δεν ήταν τοπικά, ήταν ένα πρόσχημα, όπως η σχέση τους στηρίζεται στην ησυχία και στην ησυχία αυτής της μοναξιάς, η οποία δεν είναι μοναξιά έτσι όπως τη βιώνουμε στην πόλη της απομόνωσης, καθόλου απέναντίας. Είναι ένα εκοφαντικό σύμπαν το οποίο τρέχει ταυτόχρονα. Οπότε όλοι αυτοί οι όροι που μέχρι στιγμής χρησιμοποιούμε, για μένα είναι αν όχι αδόκιμοι, τουλάχιστον μη δόκιμοι, για να χαρακτηρίσουν το ποια είναι αυτή η ιστορία, ποιοι είναι αυτοί, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή δεν είναι, είναι τρέχοντες άνθρωποι, αλλά μέσα από αυτή την ησυχία της φύσης που δεν είμαστε συμβατοί και δεν είμαστε σε επαφή μαζί της. Οπότε αυτό, να πω, να ανοίξω μια μικρή παρένθεση, το ότι τα γυρίσματα είχαν μια σοβαρή δυσκολία, την οποία ξεπερνάγαμε κάθε στιγμή με τον Γιάννη εδώ πέρα, που κινηματογράφησε την ιστορία, και αυτό είχε να κάνει με τον καιρό. Δηλαδή, τη μία, ας πούμε στις 10 είχαμε ένα λαμπρό ήλιο και έναν διαβιέστατο ουρανό και στις 11 είχαμε έναν κατακλυσμό. Στις 12 είχαμε μια μαυρίλα διανοητή και στη 1 είχαμε μισά σύννεφα, στις 2 είχαμε κατακλυσμό, στις 3 είχαμε ήλιο. Και αυτό κάθε μέρα. Και το γύρισμα έγινε ολόκληρο χωρίς να παρεκκλίνουμε, όχι ώρα, αλλά τελειώνοντας και νωρίτερα, εκμεταλλευόμενοι όλο αυτό που είδατε. Αυτό είναι μια συνθήκη απίστευτη. Αυτό το λέω, για να καταλάβουμε όλοι το πόσο αυτοί οι άνθρωποι ήταν ένα στοιχείο αυτής της φύσης. Οπότε και αυτή η ιστορία, ακριβώς όπως την βλέπουμε τώρα, είναι μέσα στην απλότητά της δοσμένη με αυτό το τρόπο. Δηλαδή δεν θέλω να πω ότι δεν είναι ένα εφέ που περιμέναμε να συνεφιάσει για να το πούμε αυτό. Όχι, ήταν μια στιγμή που συνέβη ένα συνεβό και εκείνη τη στιγμή συνέβη αυτό το πλάνο. Τόσο απλά συνέβηκε και αυτή η ιστορία μεταξύ των δύο. Τόσο απλά την αντιλήφθηκα και εγώ και στάθηκα στη μοναξιά αυτών των ανθρώπων, δηλαδή τη δική μου, και την ησυχία που έχω ανάγκη και που είχα ανάγκη ώστε να αφοκραστώ. Αυτό συνέβη στο περιβάλλον. Ναι. Θες να πεις κάτι, Εμία, πάνω σε αυτό το σπίτι που είπα. Για ποιον από όλους σας ήταν πιο διασκεδαστικό και το αντίθετο, για ποιον από όλους σας ήταν πιο δύσκολο αυτό που είδαμε εμείς, που για μας ήταν πολύ ωραίο, αλλά... Για τον Γιάννη θα ρωτήσω... Ανθρώπινα μιλώντας. Ναι, για τον Γιάννη ήταν πάρα πολύ διασκεδαστικό αυτό το πράγμα. Ο Γιάννης από την πρώτη μέρα στο σετ, όπως τον είδατε στην καρέκλα που ναι, για τον Γιάννη Τσορτέκη μιλάω. Κάθισε την πρώτη μέρα και σηκώθηκε την τελευταία μέρα από την καρέκλα αυτή που είδατε να κάθεται. Τον είχε κάψει ο ήλιος, τον είχε βρέξει η βροχή. Δεν σκονόταν. Ήταν εκεί. Ήταν σαν το δέντρο. Ο Γιάννης ήταν σαν το δέντρο που ήταν ακριβώς από πίσω του. Οπότε ήταν. Ξανακόβηκε στο σκηνικό. Ναι. Ήταν και από πάντα. Ο Γιάννης. Την πρώτη μέρα ήταν και από πάντα. 5 μέρες. Μπράβο, αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ για την πάσα. Δεν έχουμε χρόνο για ερωτήσεις μετά. Μπορείτε να παρεμβαίνετε με ερωτήσεις προς εμένα ή προς τους καλεσμένους μου. Ανά πάσα στιγμή σηκώνοντας το χέρι για να μπορεί να έρθει μικρόφωνο σε εσάς. Οπότε δεν ξέρω ποιος έκανε κάποιος ένα σχόλιο. Ναι. Δεν σας ακούμε αυτό. Α, συγγνώμη. Α, πάτε το. Εντάξει, με προλαβαίνετε σήμερα. Α, θέλει η κυρία να σας δώσει το μικρόφωνο. Για πείτε το πάλι όμως να τα ακούσουμε. Λέω, μου θύμισε τίτλο βιβλίου του Δικαίωμα στην Τεπελιά. Έτσι που το είδα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Θάνο, πώς ήταν αυτό, γιατί έκανα ένα σχόλιο τώρα, ήθελα να το ακούσω αυτό. Όχι, ένα σχόλιο για αυτά που είπαν. Α, καταρχήν, θέλω να είναι, είναι πολύ ωραίο αυτό που είπε ο Γιάννης πριν, ο Γιάννης ο Τσορτέκης, παρόλη την τελεφορία του Γιάννη του Καραμπάτσου, του φωτογράφου μας. Αλλά... Ακόμα ξεκουράζεται το πράγμα. Ήταν πολύ έντονο σε αυτή τη βδομάδα που κάναμε γυρίσματα. Καταρχήν δεν θα είχε γίνει όλο αυτό, πρέπει να το πω, χωρίς τη δουλειά που είχε κάνει ο Άρης ο Κοτρώνης, ο οργανωτής παραγωγής μας, που είναι εκεί και τον ευχαριστώ για όλα.
γιατί είχε προετοιμαστεί για όλα. Δηλαδή είχαμε ανέβει, επειδή ξέραμε ότι είχαμε μόνο μία εβδομάδα για να κάνουμε αυτή την ταινία, θέλω να πω ότι το αρχικό σενάριο της ταινίας ήταν να γίνει στην Αθήνα. Και τα παιδιά ανακάλυψαν ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις γυρίσματα στο τρένο στην Αθήνα. Είχε μείνει στον αέρα πώς θα γίνει αυτή η ταινία, ώσπου ανακάλυψαν αυτό το μαγικό τοπίο εκεί στο Βελεστίνο, το οποίο είχε απλά αυτό το πέρασμα των γραμμών και αυτό το δέντρο. Όλο το υπόλοιπο είναι ντεκόρ, έχει κάνει μια καταπληκτική δουλειά η Άρτεμις Φλέτσα, δηλαδή οι καμπίνες και η διάβαση δεν υπάρχει, έτσι. Με τη βοήθεια της Πινελόπης Μπαλτή που είναι εδώ, δηλαδή φαίνεται όλο εύκολο, αλλά είναι μια κατασκευή από πίσω. Και είχαμε υπολογίσει ότι θα πρέπει να κάνουμε αυτή την ίδια, επειδή ήταν εκτός έδρας, δεν μας φτάναν τα χρήματα όπως πάντα, δεν φτάναν τα χρήματα στον ελληνικό κινηματογράφο. Οπότε είχαμε πει, είναι αυτή η εβδομάδα και πρέπει να βγει η ταινία. Δεν είχαμε πρόγνωση, είχαμε μια πρόγνωση που μπορεί να χάλαγε ο καιρός, και ο Άρης είχε ετοιμαστεί για όλα. Δηλαδή είχαμε ομπρέλες, είχαμε αδιάβροχα, είχαμε για αν κάνει ζέστη νερά, γιατί είχε πάρα πολύ ήλιο μέσα στη μέρα και μετά έβρεχε και μετά ξανά ήλιο. Και χάρη στα παιδιά που είχαν αυτή την καταπληκτική ισορροπία μεταξύ τους, ήταν πολύ ωραίο να τους βλέπω εγώ, χωρίς σχεδόν να μιλάνε, το πώς προσαρμοζόντουσαν όλοι τους στο αυτό που έφερνε η φύση, αυτό που είπε ο Γιάννης. Νομίζω ότι αυτό ένωσε την ταινία σε κάθε της λεπτομέρεια και έφερε αυτό το αποτέλεσμα να γίνει η φύση και η ανθρώπινη φύση ένα πράγμα. Μας έκανε, θεωρώ, μας έκανε και μια δραματουργία, γιατί ξεκίνησε με ήλιο, ο καιρός από μόνος του έκανε μια δραματουργία. Κάπου στη μέση μας πέταξε αυτά τα σύννεφα και πήγε μέχρι το τέλος που ξανά άνοιξε όταν ο Γιάννης έφτασε στο νεκροταφείο, ας πούμε. Εδώ με την ευκαιρία, επειδή κάνω χρόνια ψυχοθεραπείας, κάνω και μονικές ψυχοθεραπείες. Μόλις ξεκίνησε το σινεμαθέραπη. Ήταν μήνυμα ότι είμαστε σε αυτό το πρόγραμμα. Εδώ να διαχειριστώ μια προσωπική ενοχή που συζητήσαμε με την Κατερίνα και με τον Άρη που μου έδειξε αυτά που ήταν καλά. Γιατί είμαστε εδώ από τη Δευτέρα και περνάμε πολύ ωραία έτσι και έκανα και πολλά συνόδειες και πολλές φωτογραφίες κτλ. Και ο φίλος μου ο Κώστας Γεραντίνης έφυγε να πάει να βρει το σπίτι του στο Βόλο που δεν ξέρω αν έχει πλημμυρίσει. Ο Άρης μου πλημμύρισε από ένα πλημμυρισμένο σπίτι στα Τρικάλα. Το location που είδατε εκεί κάηκε πριν από δύο μήνες. Μας στείλανε φωτογραφίες κάτι φίλοι, ο Τάσος που ήταν βοηθός παραγωγής που αυτό δεν το έχει καεί και ό,τι υπήρχε εκεί. Και κάπως σκέφτομαι ότι η δυσκολία του να διαχειριστούμε το φως σε μια καταιγίδα που και αυτή είναι μέρος της κλιματικής αλλαγής. Είχε όνομα νομίζω, ήταν η γέννηση. Ήταν τις ημέρες που ήταν η κακοκαιρία Τζένεσης εκεί που κάναμε το γύρισμα. Κάπως αναρωτιέμαι, ας πούμε, με όλα αυτά που συμβαίνουν, πώς διαχειριζόμαστε και δεν ξέρω και εγώ πώς διαχειρίζομαι, ας πούμε, αυτό το... Αν μπορούμε πια να περνάμε καλά, να συζητάμε για ταινίες, να συζητάμε για σινεμά, όταν έξω συμβαίνουμε να φάμε. Πολύ ωραία ερώτηση. Καθόλου. Κάνεις ακριβώς αυτό για το οποίο σε έχουμε καλέσει και σε ευχαριστώ πολύ. Πώς διαχειριζόμαστε, παιδιά, όλα αυτά που συμβαίνουν. Εσείς με ποιο τρόπο πλάτη διαχειρίζεστε? Τι διεξόδους βρίσκεται? Μία από αυτές μπορεί να είναι και το γεγονός ότι είστε εδώ σήμερα. Αλλά πάντοτε με ενδιαφέρει να δω με ποιο τρόπο ο καθένας από εμάς διαχειρίζεται αυτό που του συμβαίνει, όταν είναι παραπάνω και περισσότερο από όσο αντέχει να διαχειριστεί. Αυτό. Γεια σας. Για αρχή προσπαθώ να είμαι σε επαφή με αυτό που νιώθω. Γιατί όταν ερχόμαστε κόντρα σε αυτό το οποίο συμβαίνει τριγύρω μας και λέμε εντάξει τώρα εδώ περνάμε ωραία και γύρω-γύρω γίνεται χάος, προσπαθώ να έρθω σε επαφή με αυτό το οποίο πραγματικά νιώθω. Μπορεί να νιώθω αργή, μπορεί να νιώθω μίσος, θλίψη, τα πάντα. Και δεν θέλω να το πετάξω στην άκρη, θέλω να του δώσω σημασία. Και αν λίγο μετά έχω το κουράγιο να πω και θα χαρώ και θα ευχαριστηθώ και όλα, ναι, αν δεν μπορώ, την επόμενη μέρα. Έχεις κι άλλη ευκαιρία την επόμενη μέρα. Ωραία. Φτιάχνουμε ταινίες. Ω, σωστό.
ή παρακολουθούμε ταινίες. Αυτό κάνουμε στο σινεμαθέραπη. Παρακολουθούμε ταινίες γιατί είναι, μια, είναι ένας τρόπος για μια άλλη οπτική των πραγμάτων. Επειδή έχει αυτή την ομυρική αίσθηση η ταινία και σε μεταφέρει σε ένα άλλο περιβάλλον, καμιά φορά είναι και λίγο ανακουφιστικό. Αρκεί να ξέρουμε τι βλέπουμε. Γιατί στον χώρο μας υπάρχουν ταινίες πολύ συγκεκριμένες ανάλογα με την ψυχολογική μας διάθεση που παρακολουθούμε. Δεν είναι, είναι όλα για όλους. Το έχουμε καταλάβει αυτό. Εγώ προσπαθώ να σας βρίσκω ταινίες που έχουν να πούνε κάτι πέρα από αυτό που δείχνουν για συζήτηση μετά. Δεν ξέρω αν το πετυχαίνω, αλλά κρίνω από εσάς που είστε εδώ σήμερα, είμαστε σε καλό δρόμο. Στην ταινία είναι πολύ έντονο το στοιχείο της μοναξιάς. Η σχέση μεταξύ αυτών των δύο ανθρώπων έχει μια τιμιότητα, έχει μια καθαρότητα. Είναι ειλικρινέστατη, όπως είπε πριν ο Γιάννης ο Τσοτέκης, αλλά εγώ θα συμπληρώσω ότι είναι και μια εξαρτητική σχέση, γιατί έχουμε κάνει μια άτυπη συμφωνία μεταξύ τους να υποστούν αυτή τη συνθήκη που έχουν και οι δύο βέβαια συμφωνήσει σε αυτό. Αλλά κάτι αλλάζει και μάλιστα αλλάζει κάτι το οποίο για τους ψυχολόγους, συγκεκριμένα ο Ιβιν Γιάλλο μου είχε πει ότι μόνοι θεραπευόμενοι που δεν αναλαμβάνω επουδενή, ό,τι και να συμβεί είναι οι ερωτευμένοι. Γι' αυτό ξέρετε γιατί το κάνει. Γιατί είναι λογική. Οπότε δεν αισθάνεσαι, είσαι άειλος, έτσι εννοείται ότι μπορείς να κάνεις τα πάντα, είσαι ξαφνικά ένας ήρωας. Δεν υπάρχει τίποτα που να σε εμποδίσει ή να αποτελέσει περιορισμό για αυτά που μέχρι τώρα πίστευες ότι δεν μπορείς να κάνεις. Και το κυριότερο είναι ότι δεν έχεις και ηλικία. Κάτι που είναι αναγκαιότητα για όλους μας. Σε αυτή την περίπτωση, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν και λίγο εικαστικό αυτό με την κοπέλα στο κομμάτι. Γιατί είναι σαν πίνακας, παιδιά, στην αρχή. Εγώ όταν το είδα, λέω, είναι λίγο εικαστικό αυτό. Είναι σαν πίνακας. Αυτό το πέρασμα που κάνει, το γεγονός ότι δεν την ακούμε να μιλάει ποτέ, γι' αυτό το λέω ότι είναι σαν πίνακας. Και δεν υπάρχει κάποια διασφάλιση ότι θα τελεσφορήσει αυτό κάπως, έτσι δεν είναι. Έχει πολλά νοήματα, δηλαδή έχει πολλές σκηνές που σου δίνουν πολλές πληροφορίες χωρίς απόλυτα να αναφέρονται λεκτικά. Μιλάει πάντως, λέει το όνομά της, λέει Μαρία. Ναι, λέει ένα Μαρία δυνατά φεύγοντα. Πώς το λάθος αυτό, συγγνώμη, δεν το... Α, εσείς, έχετε το μικρόφωνο ακόμα, φοβερό, ε. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο σας. Ήθελα να πω ότι... Ναι, ναι. Εγώ βλέπω ταινίες γιατί με ξεκουράζουν και με φεύγω από αυτό που με βαραίνει. Δηλαδή μπορεί μια μέρα να είναι πολύ βαριά, μπορεί να έχω περάσει πάρα πολλά πράγματα, πάω στο σινεμά, βλέπω μια ταινία και ξεκουράζομαι και βγαίνω, πώς το λένε, έχω αποτοξινωθεί ας πούμε από την ημέρα και βγαίνω... Αποσυμπείς. Ναι. Να κάνω μια ερώτηση. Πώς την κρύεται τη σκηνή που κάθε φορά που βγαίνει ο Αντώνης από το σπιτάκι αυτό το ξύλινο κλωτσάει την πόρτα. Ήταν πολύ ωραίο αυτό. Ήτανε... Δεν ξέρω πώς το κρίνετε, πώς το βλέπετε αυτό. Τώρα από δεν είδα καμία σκηνή σύρεμα την πόρτα να βγαίνεις από το σπιτάκι. Δεν θέλω να ρωτήσω εσάς γιατί το κάνατε. Θέλω να δω λίγο τον κόσμο πώς το αντιλήφθηκε, πώς το στράξατε σε αυτό. Θα μπορούσε να γίνει αλλιώς ή αυτό, κατά τη γνώμη σας, είναι ο καλύτερος τρόπος να ανοίξει μια πόρτα. Λοιπόν, επειδή εγώ το έχω δει ήδη δύο φορές ταινία, κάθε φορά που συμβαίνει αυτό, σκιάζομαι. Δηλαδή, σε παίρνει η ταινία, σε ταξιδεύει εκεί, χαλαρώνει, μιλάς, κάνεις αυτό, ξεκινάει να κάνει γκάπ την πόρτα. Και μέχρι και εδώ σκέφτηκα πάλι. Και λέω, τι ωραίο ξύπνημα. Κάπως λίγο σε παίρνει στα ίσια σου. Επίσης, έγινε κάτι εσωτερικό πρέπει να είναι αυτό. Έτσι, ένα θυμό, δεν ξέρω, μια παρουσία. Θέλει να κάνει θόρυβο για να έχει παρέα κάπως. Ποιος ξέρει. Άμα. Τέλεια, ωραία. Και επειδή δεν μ' αρέσει να μιλάω ανώνυμα, είμαι η Μαργαρίτα. Γεια σου, Μαργαρίτα. Υπήρξε μια πολύ εμένα τουλάχιστον μου έκανε απίστευτη εντύπωση μια φράση στην ταινία. Ο κόσμος κινείται επειδή εμείς είμαστε ακίνητοι. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει συζήτηση. Το ερμηνεύει ο καθένας, πιστεύω, διαφορετικά. Πιστεύω ότι στην ταινία υπήρχαν δύο διαφορετικές προσωπικότητες, δύο διαφορετικοί άνθρωποι. Ο ένας αντιμετώπιζε αυτήν την μοναχικότητα και την ακινησία με κίνηση. Θα μπορούσαμε να πούμε με κινητική ακινησία ήταν στην ουσία η αντίδρασή.
ο άλλος προσπαθούσε να το θάψει στο ποτό. Έτσι το είδα εγώ. Και επίσης πιστεύω ο έρωτας δεν ήταν καθόλου τυχαία ένα τυχαίο συμβάν. Ήταν ακριβώς επειδή ήταν διαφορετικοί άνθρωποι. Ο άνθρωπος που ήταν συνεχώς σε κίνηση έπιανε τα ερεθίσματα. Ο άλλος δεν έβλεπε μπροστά. Συγγνώμη Γιάννη, αλλά έτσι. Δηλαδή θεωρώ ότι όλα είχαν μία αλληλουχία και μία συνέχεια και ήταν πάρα πολύ ωραία δοσμένα. Ευχαριστώ. Νομίζω πρέπει να κάνεις ένα σχόλιο τώρα, αν έχεις να κάνεις, αν δεν έχεις. Ναι, δεν διαφωνώ καθόλου με αυτά που είπε η Μαργαρίτα. Η σχέση του Αντώνη με την κατάσταση ήταν από τη δική του την πλευρά αντιδραστική, εξού και επειδή εγώ έπρεπε να επικαλεστώ την αιτία για να ανοίξω την πόρτα και όχι επειδή ήταν παράγγελμά του και της Κατερίνας. Έπρεπε όλα δηλαδή να έχουν μια αιτία για να γίνονται. Για μένα αυτός ο κρότος που υπήρχε εκεί ήταν η αντίδρασή μου στην αντίδραση της ησυχίας που με επηρέαζε και έτσι εξελίσσονταν η δική μου η ζωή. Ανεξάρτητα με το αν σημειολογικά φαίνεται ότι ο Γιάννης κινείται και ο Αντώνης είναι ένα ρεμάλι, ας πούμε, που σέρνεται μεταξύ τσίπουρ και φραπέ, που δεν, αυτή ήταν η πραγματικότητα. Ωστόσο, η κίνηση αυτών των δύο έφτανε να είναι συγκίνηση και πολύ βαθιά σχέση μεταξύ τους. Οπότε, εάν, ας πούμε, είχαμε μια συνέχεια αυτής της ταινίας, πιθανόν να βλέπαμε τον Γιάννη να βρίσκεται σε μια κινησία και τον Αντώνη πλέον έχοντας κερδίσει το στοίχημα με το pick-up, το οποίο είναι ένα εντελώς εξωτερικό ερέθισμα που τον έφερε σε κίνηση, γιατί μόλις έγινε το pick-up, ας πούμε, και διορθώθηκε. Αυτομάτως κινητοποιήθηκε για να μοιραστεί αυτό που πραγματικά τον αφορούσε. Εκεί πέρα που στέκομαι εγώ στις δύο, δηλαδή δεν ξέρω, θεωρώ την κάθε σχέση εξαρτητική για να είναι σχέση. Αν δεν είναι και αν δεν γίνεται ο άλλος ή το άλλο σημείο ένα πολύ ισχυρό σημείο αναφοράς και ανάφορο για τον ένα, τότε δεν μπορούμε να μιλάμε για σχέση, φαντάζομαι. Τουλάχιστον έτσι θα πω εγώ στο μυαλό μου. Και εδώ ξαναλέω ότι αυτή η ησυχία της φύσης, όπως είπε ο Θάνος, που ταυτίστηκε με τη φύση των ανθρώπων ή οι άνθρωποι ταυτίστηκαν με αυτή τη φύση, άρχισε να δημιουργεί ένα σύστημα πολύ βαθιά προσωπικό και πολύ έντονα αντιδραστικό, οπότε η παρεξήγηση του Αντώνη σε αυτή τη σιωπή του Γιάννη, που θεώρησε ότι το μόνο σημαντικό στοιχείο ήταν η μάνα του, χωρίς να μπορεί να φανταστεί κάτι άλλο. Όπως ο Αντώνης φαντάζομαι ότι ο Γιάννης θα θεωρούσε πολύ σημαντικό, ας πούμε, ότι χάλασε ένα γρανάζι στο pick-up. Ήταν τόσο άμεση αυτοματισμή σε αυτήν την τόσο καθαρή και ειλικρινή σχέση, που ξαναλέω αυτό που νιώθω βέβαια, ότι η ησυχία αυτού του πράγματος δημιουργούσε αυτή την ατμόσφαιρα. Επί της ουσίας, σαν να έχει καταγραφεί, δηλαδή όχι σαν, νιώθω ότι έχει καταγραφεί, πέρα από το γεγονός ότι συγκινούμε. Δηλαδή τώρα λέω, ναι, αυτά. Θέλω να πω δηλαδή ότι συγκινούμε πάρα πολύ με αυτή την ταινία. Πάρα πολύ και τώρα που την ξαναείδα. Και κάθε φορά και στα ίδια σημεία και σε άλλα σημεία. Γιατί χαλαρώνω λίγο και διαβάζω και εγώ διαφορετικά πράγματα. Θα συνεχίσω να μιλάω αν δεν με διακόψει κάποιος. Ε,
Θέλω λίγο την Κατερίνα να ακούσουμε. Ναι. Λίγο το δικό σου, το αφήγημα, τη δική σου σκοπιά, τα δικά σου συναισθήματα στη σαγιογραφία, στον τρόπο που αποτυπώσα τοπικά αυτό που είδαμε. Γιατί όλα αυτά είναι από συναισθήματα βγαλμένα, έτσι. Ακριβώς, δεν μπορούμε κάτι που δεν νιώσουμε. Θα πιαστώ από αυτό που είπε η Μαργαρίτα για αυτή τη φράση. Για μένα έχει μία ακόμα, υπάρχει μία ακόμα οπτική μέσα σε αυτή την ταινία που μπορούμε να εξερευνήσουμε, που βρίσκεται μέσα στη λέξη ποίηση. Εμένα η ποίηση είναι κάτι το οποίο το αγαπάω πάρα πολύ, μου λείπει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι, αν μπορώ να το πω έτσι, είναι πολύ ευεργετικό να ζούμε πιο ποιητικά, πρακτικά. Νομίζω ότι είναι ένα σύμπαν το οποίο είναι φτιαγμένο, έχει μια γεωμετρία, είναι κάπως μαθηματικό. Δηλαδή είναι οι γραμμές, αυτοί οι δύο απέναντι, ακίνητοι, περνάει το τρένο, ο ήλιος ανατέλει, δει, κάπως υπάρχει ένα κάτι μαθηματικό, σαν εξίσωση, η οποία λειτουργεί, βγαίνει πάντα σωστή. Και μία μέρα περνάει ένα τρένο που έχει μια γυναίκα μέσα, η οποία είπε, δεν ξέρουμε και ακριβώς αν είναι πραγματική ή όχι. Για μένα αυτό το όριο ανάμεσα στο κάτι που δεν ξέρω αν είναι πραγματικό ή όχι, είναι η ποίηση. Το οποίο ουσιαστικά δεν είναι όριο, είναι μια τεράστια περιοχή που αγγίζει και την πραγματικότητα και την μη πραγματικότητα. Οπότε, κάπως έτσι τους νιώθω αυτό το σύμπαν και αυτούς τους χαρακτήρες, ότι είναι ένα πράγμα ενωμένο. Ήρθε και ο καιρός λοιπόν στα γυρίσματα και το έβαψε αυτό. Με βροχές, με χρώματα, με λιακάδες, με την αγωνία μας. Και νομίζω ότι όλα αυτά έχουν αποτυπωθεί κάπως. Και χαίρομαι πάρα πολύ που νιώθω ότι η ταινία μπορεί να έχει μια επίδραση ευεργετική, πρακτικά. Δηλαδή όχι ότι θα αναρωτηθούμε, ας πούμε, πάρα πολύ, όχι, τι το είπα τώρα αυτό με εγκεφαλικό τρόπο, ότι κάπως, ας πούμε, έχει μία ιαματική δράση. Χαίρομαι πάρα πολύ που ελπίζω βασικά να συμβαίνει αυτό και χαίρομαι πάρα πολύ αν και εφόσον συμβαίνει. Αυτά. Τι άλλο. Τι επίδραση είχε στη φάση άραγε η ταινία. Κάνατε κάποιες συνδέσεις ενώ βλέπατε την ταινία. Δεν μιλάω για τις κομικές ατάκες που έτσι καλώς θα γελάμε. Απλά γελάμε, διασκεδάζουμε, είναι ψυχαγωγικό. Δεν υπάρχει κάτι να σκεφτούμε και τίποτα να συνδέσουμε. Για το υπόλοιπο κομμάτι, για τις δυνατές σκηνές που είναι πολύ, έχουν πολύ ωραίο συναισθηματικό φορτίο. Εντάξει, εμένα η αγαπημένη μου είναι η ζεμπεκιά του Τσορτέκη, το δηλώνω, αλλά εντάξει, αυτό είναι δική μου η θέση. Και το σκέφτηκα κιόλα, λέω μήπως του βάλω και το τραγούδι να χορέψει, αλλά μετά λέω δεν μπορούμε να το γλεντήσουμε τόσο πολύ και θα το έχουμε σε χαμηλούς τόνους. Αλλά επιφυλάσσουμε για το μέλλον, γιατί εγώ πάντα θεωρώ ότι θα υπάρξουν και καλύτερες στιγμές και πιο ωραίες μέρες. Η επίδραση όμως που είχε σε εσάς αυτό, υπήρξαν κάποιες συνδέσεις που κάνατε συναισθηματικά, κάτι που σας θύμισε από τη δική σας τη ζωή, από κάποιον φίλο. Εγώ είδα ένα πορτρέτο μιας πλωσιρής μάνας, που μάλλον αυτό που πήγε στο μυαλό μου είναι ότι τον δυνάστευε ο Γιάννη και ήθελε να ξεφύγει από αυτήν και πήγε εκεί στο πουθενά, ας πούμε, προσπαθώντας να ξεφύγει από μία μάνα δυναστική και βέβαια αυτή η Μαρία ήταν το τρένο της μεγάλης φυγής, ας το πούμε έτσι. Δεν ξέρω, αυτό είδα. Θέλω να πω μια ιστορία για αυτό το κάδρο της μάνας. Μια μέρα πριν φύγουμε για γύρισμα δεν είχε βρεθεί ακόμα και την επόμενη φεύγαμε. Το προηγούμενο βράδυ είχα πέσει στην συναυλία σε ένα υπόγειο στη Φιλής. Και τελειώνει στην αυλία, μιλούσα με ένα φίλο μου και του λέω: δεν έχω βρει το κάδρο. Δεν έχω βρει το κάδρο. Αδειάζει ο χώρος και κοιτάω στο ταβάνι και ήταν καρφωμένο αυτό το κάδρο. Και απλά το ξυλώσαμε και το πήραμε μαζί. Αλλά ήταν ό,τι πρέπει, ήταν αυτό που θέλαμε. Η Λίτσα. Ναι, η Λίτσα. Στον χώρο που την είχαν, την λέγανε Γλίτσα. Εμείς την πήραμε και την κάναμε Λίτσα. Να δώσω το μικρόφωνο στην κυρία. Παίρνω πάσα τώρα από αυτό που είπε ο φίλος για την μάνα την Βλοσιρή. Και εμένα μου φάνηκε μια ψυχαναλυτική αναφορά
στο ότι πρέπει να τον συγχωρήσεις που ερωτεύτηκε, κοιτάζοντας τη μάνα. Γιατί πρέπει να τον συγχωρήσει η μάνα, λοιπόν. Έκανε ένα τόπιμα στην μάνα, έτσι, την πρόδωσε όταν ερωτεύτηκε. Υπάρχει μια τέτοια αναφορά. Είναι στο δικό μας φαντασιακό. Πες για την αναφορά. Για πόσο καιρό θα συγχωρούμε εμείς τις μάνες? Ναι, υπάρχει αυτό, ότι πρέπει να το συγχωρήσει η μάνα τώρα. Να του δώσει την συνένεσή σου. Αυτός είναι ο τρόπος που ο Αντώνης αντιλαμβάνει τα πράγματα. Ο Αντώνης εννοώντας ο Γιάννης Τσαρτέκης. Έτσι αντιλαμβάνεται, νομίζω ότι κάπως βγήκε αβίαστα το ότι πρέπει να υποθεί αυτό. Γιατί μπροστά στον έρωτα, πάλι πρέπει να μάθει να συγχωρείς πολλά. Ναι, συμφωνώ. Απλά υπάρχει αυτή η αναφορά, έτσι, στο, για να την καταλάβω, στο μητρικό για να σας, πρότυπο και... Για να σας έκανε κάτι, μάλλον... Ναι. Επίσης, να πω εδώ ότι πολύ εύστοχο το σχόλιο που κάνατε, η αναφορά αυτή, ενδεχομένως, σε δεύτερο επίπεδο, και okay, δεν είναι ανάγκη να τα ξέρουμε όλοι εξ αρχής, δηλώνει και τη στάση του Γιάννη απέναντι στον Αντώνη για τους ρόλους που λέγαμε πριν, το ότι προφανώς είχε μια τέτοια μάνα που μπορούμε να πάρουμε στοιχεία για το τι είδους μάνα ήταν η κυρία Λίτσα, όπως την είπαμε, στο κάδρο, μπορεί να δηλώνει και το πώς μεγάλωσε ο Γιάννης και τι ήταν αυτό που τον εμπόδισε να πει από την αρχή ότι ερωτεύτηκε. Μια καταπιεστική ενδεχομένως μητρική φιγούρα, δεν το λέμε με σιγουριά, εννοείται ότι κάνουμε ερμηνείες απέναντι σε αυτό που είδαμε, είναι δικά μας τα συμπεράσματα και το συνέστημα που τα συνοδεύει φυσικά. Παρακαλώ. Μπορώ να μιλήσω εδώ? Εφόσον έχετε το μικρόφωνο, νομίζω ναι. Καλησπέρα, Ιωάννα. Εγώ αυτό που εισέπραξα ήταν θλίψη. Μια χαρά είναι θλίψη. Είδα έναν χαρακτήρα καταπιεσμένο και πολύ να εξωτερικεύεται, αλλά να φοβάται να εκδηλωθεί, και κάποιον που είχε εσωτερικότητα, την οποία έπαιζε με θυμό. Δεν ξέρω, η σχέση τελικά ήταν υγιής, υπήρχε σχέση. Να ρωτήσω κάτι, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Η θλίψη από ποια πηγή την εννοείτε? Βλέπω ότι ο ανθρώπος είναι αυτό που λέτε, ότι ενώ μοιάζει νεαρότερος, είδατε έναν ηλικιωμένο εκεί. Ναι. Λοιπόν, έχουμε δύο ανθρώπους οι οποίοι είναι, ας πούμε, ότι οδεύουν προς το πέρας. Έτσι, είναι η απαρχή του τέλους. Ας πούμε γύρω στα 55, 60 κλπ. Στη ζωή τους. Όταν λέω στο τέλος πίνα. Όχι, δεν λέω. Στην έμφυση παρακολουθώ. Στη δεύτερη εφηβεία. Έτσι το λέω. Στην τράπεζα. Εγώ όταν ήρθα στην τράπεζα ήμουν 44 ετών. Νομίζω όμως ότι σε αυτή την ηλικία πρέπει να κινητοποιήσεις πάρα πολλά πράγματα για να μπορέσεις να λειτουργήσεις και με βάση τα δεδομένα που έχουμε. Έτσι όλοι δουλεύουμε πολύ. Όλοι έχουμε τα προβλήματά μας στο σπίτι, στις σχέσεις μας, σε όλα. Θέλω να πιστεύω ότι καταβάλουμε προσπάθεια για να προχωρήσουμε και για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη, να έχουμε ενδιαφέρον κλπ. Να μην πάρουμε σε δεδομένο για εμάς τις γυναίκες ότι έχουμε και τις καταθλίψεις μας, τις μελαγχολίες μας κλπ. Και μπράβο μας. Αρκεί να μπορούμε να τις διαχειριζόμαστε και να τις ξεπερνάμε. Δεν πειράζει, εμείς τι θα κάνουμε. Εγώ αυτό εισέπραξα από την ταινία και τελικά τι βλέπω. Βλέπω κάποιον που κάνει την επανάστασή του, που ερωτεύεται και φεύγει. Και βλέπω κάποιον ο οποίος δείχνει ρέπελος, δείχνει αδιάφορος, δείχνει τα πάντα, ο οποίος τελικά τι κάνει, παίρνει τη θέση του γιου και πάει να κλάψει, ας πούμε, να αποχαιρετήσει αυτού που έφυγε. Δεν ξέρω αν είναι. Αυτό εισέπραξα από την ταινία. Ήταν μια ωραία ταινία. Τεχνικά δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι μπορώ να την κρίνω ή οτιδήποτε. Αισθητικά, συναισθηματικά με άγγιξε και αισθητικά ήταν μια πολύ ευχάριστη και ωραία ταινία αυτό. Ναι, αν υπάρχει κάποιο που πει κάτι, θα ήθελα να προσθέσω σε αυτό που είπατε και σας ευχαριστώ πολύ για την παρατήρηση, γιατί αυτό ήταν το πράγμα που εμένα μου έκανε εντύπωση όταν διάβασα το σενάριο που είχα από τα παιδιά στο γραφείο και λέγαμε να κάνουμε την ταινία. Πέρα από αυτούς τους δύο χαρακτήρες που θα μπορούσαμε
μπορούσε κανείς να του πει και σχηματικούς ο ένας είναι ο αντίθετος του άλλου και μετά υπάρχει μια ανατροπή, πέρα από το ποιητικό τόνο που μαζί με την Κατερίνα η ποιήση σώζει και αλίμονο αν σταματήσουμε να διαβάζουμε και να γράφουμε ποιήση, πέρα από το χιούμορ που χωρίς αυτό δεν μπορείς να αντεπεξέλθεις στη ζωή, γιατί η ζωή πολλές φορές μοιάζει παράλογη ή πολύ βαριά. Αυτό που μου έκανε κλικ, πέρα και από τον έρωτα που είναι επαναστατικός και μπορείς να ξεφύγεις και να φύγεις και να χάσεις τα μυαλά σου, αυτό που για κάποιο λόγο, ίσως επειδή είμαι σε αυτή την ηλικία πια που βάλατε μέσα στο, προς το τέλος, έτσι ναι. Λοιπόν, γι' αυτό, αυτό που μου έκανε, με συγκίνησε πολύ στο σενάριο, είναι το πένθος. Δηλαδή ότι ο χαρακτήρας του Αντώνη παίρνει αυτή την ευθύνη, γιατί μιλάμε για την ευθύνη, να πάει να πενθήσει για κάποιον άλλο. Και νομίζω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη ευθύνη που έχουμε σαν άνθρωποι, να μπορούμε να πενθήσουμε για τους άλλους. Λοιπόν, εγώ θα παραδώσω το μικρόφωνο και καλύφθηκα, οπότε να μην είναι. Απλά να πω, κάθε στιγμή στην αρχή είπε κάποιος, μα γιατί δεν μιλούσε. Ξέρετε πολλούς άντρες να μιλούν για τα συναισθήματά τους. Συνήθως το παίρνουν. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ πραγματικό. Έτσι όπως καλύφθηκε μέσα. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτό το σχόλιο, γιατί ήθελα να κάνω κάτι στην αρχή αυτής της κουβέντας. Μπορούμε να το κάνουμε τώρα, αλλά θέλω να αρρώσει εκεί με το λευκό, έχει σηκώσει και πολύ ώρα να τοποθετηθεί. Νομίζω. Σου έρχεται με πρόσφατο τώρα. Α, έχει, θέλει. Θα σε βοηθήσω. Ναι, συγγνώμη. Συγχαρητήρια σε όλους. Έχω ξεχάσει και το θέμα απόπειρα. Σε αυτό συμφωνώ πάρα πολύ. Οι άντρες έχουν μάθει να μην εκφράζουν τα συναισθήματά μας. Κάποια στιγμή είναι καλό να κάνουμε αυτό το ταξίδι μέσα μας και να τα καταφέρουμε να γίνουμε λίγο πιο γυναίκες αυτό. Θέλω να πω ότι είδα κάτι πριν γίνει αυτό το σημείο καμπής, ας πούμε, που υπέθεσε ο Αντώνης ότι ο Γιάννης έχει χάσει τη μητέρα του κλπ. Ήθελα να πω κάτι για τον Γιάννη πιο πριν. Εγώ βίωσα, κοιτώντας τη μητέρα του, τη φωτογραφία, ξανακοιτώντας τη μητέρα του, ένιωσα ίσως ότι, ξέρεις, η μάνα με το γιο έχει μια σχέση. Πολύ δεμένη, θεωρώ εγώ. Και καμιά φορά όταν φεύγουμε για να πάμε να δουλέψουμε κάπου, για να κυνηγήσουμε τα όνειρά μας, για δουλειές όπως είναι το σινεμά, που έχει μπορεί να έχει απόσταση, για τον φύλακα των γραμμών, για πράγματα τα οποία ξενιτευόμαστε το σπίτι μας και μας χάρη Μανουλά. Καμιά φορά, εγώ βίωσα μέσα από τον Γιάννη, ίσως πριν από όλα αυτά, στην καθημερινότητά του, ίσως κάποιες ενοχές και κάποιες στύψεις που βρίσκεται μακριά του στον καιρό. Αυτό ήθελα να πω μόνο. Κοιτώντας πάλι τη φωτογραφία, κοιτώντας τη φωτογραφία, αισθάνθηκα την ενοχή του που δεν είναι κοντά της. Ειδικά στα τελευταία της βήματα. Αυτό είναι το ένα και το άλλο ήθελα να πω ότι μου αρέσει άσχετο σχετικά με το πένθος για το χαμό όχι κάποιου κοντινού σου. Ήθελα να πω ότι είναι πολύ ωραίο να συμβαίνει γιατί είναι αγάπη που δεν έχει ανάγκη. Δεν χρειάζομαι κάτι και αγαπώ χωρίς να χρειάζομαι κάτι να πάρω πίσω. Να μην έχει αντάλλαγμα, να μην έχει. Δεν χρειάζομαι αντίθυμα. Κάτι. Ναι, είναι. Αγαπώ για να αγαπώ. Ανιδετελής. Για την ικανότητά μου να αγαπώ ναι. Και όχι για να λάβω κάτι πίσω. Ναι, βέβαια. Και επίσης δεν ξέρω τι χρεωστούμενο έχει ο Αντώνης σε δικές του καταστάσεις που είχε την ανάγκη να δώσει την αγάπη προς κάποιον άγνωστό. Αυτές οι σημειώσεις. Θέλετε να πείτε κάτι. Είδα προχθές ένα στο σπουδαστικό τεχνήμα με τον Τριλό, να είμαι ειλικρινής, ένα animation που κάπως είχε καταστραφεί η ανθρωπότητα και ξεκινάγε με κάποιους πρόσφυγες που ξεδράστηκαν από τη θάλασσα, αλλά η ανθρωπότητα πια είχε εξαφανιστεί
Και στο τέλος υπήρχε ένα σημάδι, υπήρχε μια γάτα και στον κολλάρο της, ας πούμε, έγραφε ότι όταν υποφέρεις εσύ, υποφέρω κι εγώ. Και αυτό έκλεινε την ταινία και έλεγε ότι αυτό ήταν το τελευταίο σημάδι ότι υπήρξε άνθρωπος στη γη. Και μου άρεσε πάρα πολύ, νομίζω συνδέεται έτσι και με αυτό που είπαμε για τις ενοχές μας και πώς θα σε όλα τα επίπεδα με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, γιατί νιώθω ότι συμβαίνουν πάρα πολλά και πάρα πολύ δυνατά. Πολλές φορές τα προσπερνάμε, δεν στεκόμαστε να πενθήσουμε για τον άλλον ή μαζί με τον άλλον, αλλά δεν νομίζω ότι τελικά μέσα μας δεν πενθούμε. Νομίζω ότι τελικά μέσα μας αυτά μας βασανίζουν πάρα πολύ. Ούτως ή άλλως, αυτές οι συναισθηματικές στάσεις είναι ανθρώπινες. Οπότε κάθε ανθρώπινη κατάσταση διέπεται από ένα συναισθηματικό φορτίο το οποίο εκφράζεται εντελώς διαφορετικά στον καθένα. Αγαπημένοι εκεί στην Κορυσόλα, αυτό είπε τώρα. Μου δώσετε την πα. Αυτό τη δώσετε, α. Τι. Να το βγάλει. Πείτε λίγο, νομίζω ότι έχει κάτι που είπε τώρα. Εντάξει, αυτό. Είναι ανθρώπινες καταστάσεις και σου κάνουν αυτό το πρόγραμμα. Τι δράμα από το 20. Το γέτο όμως. Ναι, ακούγεται. Εντάξει, το βγάζω. Το βγάζω, πλήστε. Ο λόγος που αυτό το πρόγραμμα στην δράμα από το 20 είναι γιατί κάπως ήρθα μαγκαζέ με τον COVID και χάρη στα πολύ δυνατά και έντονα χαρακτηριστικά ευαισθησίας του καλλιτεχνικού αλλά και τα ανακλαστικά που τα συνοδεύουν, νιώσαμε την ανάγκη να κάνουμε ένα πρόγραμμα που δεν θα βλέπετε σε άλλο κινηματογραφικό φεστιβάλ, που θα ασχολείται με την ψυχή μας και με αυτά τα συναισθήματα που βγαίνουν όταν παρακολουθούμε μια ταινία. Είναι και ο λόγος που κάνω αυτό το πρόγραμμα. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο εγώ σε αυτό το φεστιβάλ, πέρα από αυτό που κάνω ήδη. Τα συναισθήματα που λέγαμε πριν και το πέθος, την απώλεια και όλα αυτά που κάναμε, όσοι με γνωρίζετε είτε από αυτό που γίνεται εδώ στη δράμα, είτε από άλλες δράσεις μου σε σχέση με τα συναισθήματα και τις ομάδες που συντονίζω, ξέρετε πολύ καλά ότι απεχθάνομαι τις ταμπέλες και απεχθάνομαι να λένε για τους άλλους και να τους χαρακτηρίζουν σύμφωνα με ένα χαρακτηριστικό τους που μπορεί να τους περιορίζει, μπορεί να τους κάνει να αισθάνονται παράτεροι, διαφορετικοί. Γιατί δεν μπορώ εγώ προσωπικά να το εντοπίσω, εκτός αν αυτός ο άνθρωπος συναισθηματικά δεν με καλύπτει σε ό,τι αφορά την εικόνα του νου. Παρ' όλα αυτά, κάναμε πρόσφατα μια συμπαιδνία, θα το πω, που μου αρέσει πολύ να κάνω με το κοινό, βέβαια με μικρότερο κοινό, γιατί δουλεύω σε πολύ μικρότερες ομάδες, αλλά θέλω να το δοκιμάσω και λίγο με εσάς, να δω λίγο αν μπορούμε να συντονιστούμε σε αυτό. Θα σας βάλω να κάνετε κάτι από εκεί που είστε, δεν θέλω να σηκωθείτε. Θα ήθελα να σας λέω κάποιες προτάσεις και ανάλογα με το πόσο συχνά τις έχετε ακούσει στα παιδικά σας χρόνια, να δίνετε ένα δυνατό χειροκρότημα. Εάν τις έχετε ακούσει πολύ λιγότερο, αντίστοιχα πιο χαμηλό χειροκρότημα και θα δούμε πώς θα πάει. Δεν θα σας κουράσω πολύ, το υπόσχομαι. Θέλετε να το κάνουμε μαζί? Παίζετε κι εσείς, ναι. Εγώ δεν μπορώ γιατί κρατάω το μικρόφωνο. Ναι. Ωραία. Έκανες τα μαθήματά σου? Αν σας το έχουν πει, είναι φράσεις που ακούγαμε στην παιδική μας ηλικία πολύ συχνά όμως, πολύ συχνά. Ωραία. Έφαγες? Πήγαινε νωρίς να ύπνο, έχεις αύριο σχολείο. Γιατί δεν συμμετέχει το κορίτσι? Δεν σας ζητάω απαντήσεις, μου απαντάτε πολύ ωραία. Πώς αισθάνεσαι? Σε πείραξε αυτό που σου έκανα? Ακριβώς. Μετά θα το πάμε αυτό, κυρία μου. Μετά. Θέλεις να το συζητήσουμε?
θέλετε να το συζητήσουμε, ρε παιδιά. Και τώρα που γνωριστήκαμε, και αφού όλοι κι εγώ έτσι έκανα, σαν και εσάς όταν ήμουν σε αυτό το πρόγραμμα, σε χειροκροτούσα πάρα πολύ με ενθουσιασμό, αλλά μετά μειωνόταν ο ενθουσιασμός και δημιουργήθηκε μια μηχανία στην αίθουσα. Τώρα εμείς εδώ είμαστε λίγο πιο χαλαροί και δεν το έχουμε. Δίνω το μικρόφωνο. Θέλω να πω κάτι σε σχέση με αυτό που είπε ο Βαγγέλης. Βαγγέλη, δεν σε λένε εσύ που έλειψε το τσιγάρο. Κωνσταντίνος, ναι, Κωνσταντίνος. Άκουσα ο Βαγγέλης γι' αυτό. Γιατί καπνίζεις, Βαγγέλη. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι όλα αυτά τα ασυνάρτητα που έλεγα προηγουμένως ήταν ακριβώς αυτό. Όταν εγώ διάβασα το σενάριο, και δεν είναι θέμα τι διάβασα ή τι δεν διάβασα, είναι πώς συνέβη το γύρισμα αυτής της ιστορίας, γιατί είμαστε όλοι ένα σώμα και μια γροθιά, οπότε ήμασταν μαζί και στο γύρισμα, ήμασταν μαζί και μετά το γύρισμα. Αυτό λοιπόν το οποίο συνέβη σε εμένα και ο τρόπος που είδα τον Αντώνη απέναντι στο Γιάννη όταν πλέον έπρεπε να γίνει κάτι σε σχέση με τη μάνα του ήταν ακριβώς αυτό το οποίο είπες που με πρόλαβες και χαίρομαι πολύ που με πρόλαβες γιατί εγώ θα το λέγω ούτως ή άλλως ότι η κίνηση του Αντώνη ήταν καθαρά από βαθιά αγάπη προς τον Γιάννη. Το πένθος είναι το πένθος, αλλά γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι οι σχέσεις είναι βαθιά εξαρτητικές, εάν είναι σχέσεις, αλλιώς δεν μπορούμε να μιλάμε για σχέσεις. Αυτοί οι δύο άνθρωποι εκεί πέρα δεν είναι δύο άνθρωποι που απλώς επιτελούν ένα έργο του να σηκώνουν, να κατεβάζουν τις μπάρες και να φυλάσσουν αυτή την αφύλακτη διάβαση για να μην γίνει κανένα ατύχημα. Ο χρόνος, ο προσωπικός, είναι ταυτόχρονα προσωπικός και για τους δύο και αυτό τους ενώνει. Και εδώ πέρα υπάρχει κάτι το οποίο, θα το πω έτσι όπως το νιώθω, ότι αυτό είναι ένα καθαρά ανδρικό σύμπτωμα, χωρίς να αφήνω απ' έξω προς Θεού τις γυναίκες ή τις σχέσεις μεταξύ των δύο φίλων, αλλά αυτό το πράγμα το οποίο είπε ο Κωνσταντίνος, το οποίο το νιώθω βαθιά, δηλαδή αυτό που εκκινούσε εμένα ως Αντώνη εκείνη τη στιγμή ήταν η βαθιά μου αγάπη προς τον Γιάννη. Το ότι έφτασα να πίνω το τσίπουρο ήταν δίκην της συνείδησης όχι μιας προδοσίας που έφυγε με μια γυναίκα αλλά το πένθος θα μπορούσα να πω ότι ήταν εκείνη τη στιγμή ακριβώς επειδή για αυτόν υπάρχει μια λύτρωση και για μένα μια ικανοποίηση για αυτή τη λύτρωση όπου και αν οδηγούσε. Το θέμα της μάνας, έτσι όπως έρχεται είτε ψυχαναλυτικά είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, εκείνη τη στιγμή δεν με αφορούσε και ούτε αυτή τη στιγμή που το συζητάμε μπορούμε να τα εντάξουμε μέσα στο περιβάλλον. Ήταν μια πολύ ευθύγραμμη και ειλικρινής αγάπη στην κυριολεξία. Δηλαδή ήταν το νιάξιμο ότι εκείνη τη στιγμή για αυτόν, θα πάω εγώ, αλλά για αυτόν, όχι για αυτήν. Αυτή ήταν το ερέθισμα και το πρόσχημα. Το ζωτικό ήταν το για αυτόν. Εξού και όλη αυτή η εγκατάλειψη, δηλαδή το ότι συνειδητά επιλέγω να αφήσω τη γραμμή, ας πούμε, αφύλακτη και να πάω να κάνω κάτι το οποίο είναι πέρα από κάθε λογική. Μα πέρα πραγματικά από κάθε λογική. Για αυτή τη μοναξιά μιλούσα στην αρχή που οδηγεί σε αυτή την αγάπη και σε αυτή τη σχέση. Και αν κοιτάζω εσένα, κοιτάζω εσένα επειδή εσύ το είπες και επειδή με εκφράζει απόλυτα, θα το έλεγα ούτως ή άλλως, θα το έλεγα αυτό ούτως ή άλλως, αυτό είναι το στοιχείο που αναγνώρισα πολύ πολύ βαθιά. Πολύ πολύ βαθιά. Και αυτό είναι που, ας πούμε, εκεί ένιωσα και την απόλυτη συγχώρεση σε μια πάλι εντός εισαγωγικών εγκατάλειψη που ένιωσα φεύγοντας αυτός. Το λέω πάλι και συγκινούμε, γιατί πραγματικά συγκινούμε και τώρα που το είδα πάλι συγκινήθηκα. Είναι πολύ λεπτές αποχρώσεις και ποιότητες του ψυχισμού του ανθρώπου και ειδικά όταν βλέπεις δύο άνθρωποι εκεί, ας πούμε, είτε είναι λίγο πριν το φεύγα, είτε είναι λίγο πριν το έλα. Λοιπόν, αυτό δεν έχει να κάνει παρά μονάχα με αυτή τη συνείδηση που
εκεί σε αυτό το περιβάλλον, γι' αυτό ήταν και συγκλονιστικό για μένα, γιατί είναι σε αυτό το περιβάλλον. Εάν ας πούμε αυτή η ιστορία γυρίζονταν καμιά ώρα, όπως είπε ο Ενίας, όπως είπε ο Θάνος, ότι υπήρχε η πρόθεση να γυριστεί σε μια αναφύλακτη διάβαση, ξέρω εγώ, στα Σεπόλια, που υπάρχει ακριβώς το ίδιο περιβάλλον, η γραμμή. Αυτό ήταν αυτό το οποίο ενδιέφερε και αυτό ήταν το δομικό, το βασικό συστατικό αυτής της ιστορίας εξ αρχής. Εάν αυτή η ιστορία γυρίζονταν στα Σεπόλια, θα μπορούσαμε πιθανόν να μιλάμε για πολλά πράγματα από αυτά τα οποία συμβαίνουν ακριβώς επειδή υπάρχει σε εκείνο το περιβάλλον. Αυτό ήθελα να πω, κλείνοντας για αυτή την αγάπη που είπε ο Βαγγέλης Κωνσταντίνος, που κατουλίζει τώρα. Υπάρχει κάποιος που θέλει να σχολιάσει κάτι πάνω σε αυτό? Ναι, θα ήθελα να συμφωνήσω απόλυτα ότι άλλο το έργο θα ήταν στα Σεπόλια ή οπουδήποτε γύρω-γύρω από την Αθήνα και άλλο το έργο στο Βελεστίνο των Θερών, έτσι όπως το είδαμε με τα δύο σπιτάκια και τα πρόβατα και τα υπόλοιπα και την υπόλοιπη, το υπόλοιπο art direction. Αυτό που μου αρέσει πάντα στο κινηματογράφο είναι ότι έχεις τη δυνατότητα να έχεις διαφορετικά διαβάσματα, διαφορετικές εντυπώσεις, διαφορετικές ιδέες που σου περνάνε από το μυαλό. Παραδείγματος χάρη, εγώ στο πέρασμα αυτό είδα ότι αυτή η αφήλεκτη διάβαση δεν είχε αυτοματοποιημένο σύστημα για να περνάνε τα τρένα. Δεν φτάσανε στο Βελεστίνο ακόμη, ούτε στα Σεπόλια. Επίσης βλέπω ότι οι δύο υπεύθυνοι για τη διάβαση λείπουν. Και οι δύο. Ο ένας για συναισθηματικούς, ερωτικούς λόγους, ο άλλος να τιμήσει τη νεκρή μητέρα του Γιάννη. Και βλέπω επίσης ότι η φύση, τα πρόβατα, το κοπάδι, περνάει κάτω από τις μπάρες, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Η φύση έχει τα δικά της, τη δική της ατζέντα. Και η κλιματική αλλαγή, επίσης, που μόλις είπαμε στην αρχή, έχει τη δική της ατζέντα, που είμαστε όλοι υπεύθυνοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για αυτό το θέμα. Οπότε είναι και αυτό ένα άλλο διάβασμα μια καθαρά πολιτική ταινία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς. Θέλετε να σχολιάσετε κάτι? Έχουμε ελάχιστο χρόνο ακόμα και εμένα πρόσφατα με ενημέρωσαν. Οπότε, αν υπάρχει κάτι που θέλετε να πείτε. Να πω μόνο μια πρόταση ακόμη. Ότι τώρα περμώ μετά από τον Αντώνη Γιάννη, ότι εγώ δεν είδα καμία στιγμή μοναξιά. Ήταν τόσο έντονη η αγάπη μεταξύ αυτών των αντρών που δεν μιλούν, έτσι, που έγιναν όλα αυτά που έγιναν ακριβώς γιατί υπήρχε αγάπη. Μοναξιά δεν ένιωσα καμία στιγμή. Ένιωσα τη μοναχικότητα. Αυτό είναι. Αλλά μοναχικότητα και μοναξιά για μένα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλετε να τοποθετηθείτε, θέλετε να πείτε κάτι, κάποιο σχόλιο, θέλετε να δώσω λίγο χρόνο ακόμα στα παιδιά, γιατί θέλω να κλείσω, θέλω να πω κάτι κλείνοντας. Σας ανέφερα στην αρχή αυτής εδώ της εκδήλωσης ότι είναι πολλοί παράγοντες από την ταινία εδώ. Να αναφέρω λοιπόν, θέλοντας να κάνω και λίγο spoil για το αυριανό σινεμαθέραπι, ότι όταν έβλεπα τις ταινίες στην πλατφόρμα για να διαλέξω ποιες θέλω για το φετινό μου πρόγραμμα, διάλεξα δύο που μου άρεσαν πάρα πολύ. Η μία είναι η δική σας και με τίμησε πραγματικά πολύ η επιλογή μου, με τον καλύτερο τρόπο που μπορώ να πω. Και η άλλη είναι μία που νόμιζα εγώ ότι είναι πολύ διαφορετική και που δεν έχει κανένα στοιχείο που επαναλαμβάνεται. Αλλά εκ των υστέρων με ενημέρωσαν ότι η φωνή στο μεγάφωνο που ακούγεται στη διάβαση είναι η φωνή του Αντώνη του Τσιωτσιόπουλου, ο οποίος παίζει στο αυριανό σινεμαθέραπι. Δεν το έκανε επίτηδες, δεν το είχα καταλάβει. Οπότε είναι και σε αυτή την ταινία, σαν φωνή, όχι σαν παρουσία. Και μάλλον νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε το λόγο που διάλεξαν τη φωνή του Αντώνη να κάνει τη φωνή αυτή στο μεγάφωνο. Θέλω να κλείσω σιγά σιγά, ελπίζω να μην έχει μείνει κάποιος που ήθελε να πει κάτι. Είναι μια καλή στιγμή τώρα όμως, μην έχετε ενδιασμός. Μπορεί να είναι η στιγμή σας αυτή. Συγγνώμη. Το επάγγελμα εννοείται τις ταινίες. Η μαμά μου με έκανε να διαλέξω τις ταινίες.
η μαμά που εμφανίστηκε. Μπορεί πολύ πιθανό να συνείδητα να έχει συμβεί και αυτό. Θέλω να κάνω μια αναφορά πριν κλείσουμε, γιατί υπόθηκε κάτι πολύ σημαντικό για μένα, δεδομένων των συνθηκών, όχι τόσο των αρνητικών γεγονότων, αλλά γενικότερα τη στάση μα και τη δυσκολία μα να σταθούμε με μια ισότιμη σχέση και συνθήκη μεταξύ ατρών και γυναικών. Και μιας που μου δίνεται αυτή η αφορμή, υπάρχει σε μια πλατφόρμα από αυτές τις πολύ γνωστές μια ταινία που εξηγεί με τον καλύτερο τρόπο και είναι και πολύ σύντομη, λίγο λιγότερη από μια ώρα, πώς δημιουργείται αυτό το φαινόμενο της τοξικής αρενοπότητας και πώς τα αγόρια μεγαλώνουν με ένα ρόλο που δεν τους επιτρέπεται η έκφραση συναισθήματος, η ευαισθησία και το μοίρασμα. Η ταινία λέγεται Beyond Men and Masculinity. Δεν έχει ελληνικό τίτλο, θα σας τον έλεγα. Όσοι έχετε σημειωματάριο, καλό είναι να το σημειώσετε. Υπάρχει σε μια από τις μεγαλύτερες γνωστές πλατφόρμες αυτή τη στιγμή. Και είναι ό,τι καλύτερο έχω δει, τουλάχιστον από αυτή την πλατφόρμα, γιατί βλέπουμε πολλά που δεν είναι τόσο αξιόλογα. Παρ' όλα αυτά, έχει σημασία να το δούμε, όχι για να εξηγήσουμε πράγματα. Ούτως ή άλλως, το σινεμαθέραπη και σαν μοντέλο, αλλά και σαν προσέγγιση, δεν είναι εδώ για να δώσει μια εξήγηση. Δεν κάνουμε. Ας το πούμε, δεν βγάζουμε διάγνωση, γιατί τις απεχθάνομαι, επειδή απλώς περιγράφουν και δεν εξηγούν. Αλλά είναι πολύ ωραίο και τα κορίτσια που είναι νεότερα σε ηλικία και επιλέγουν με τους συντρόφους τους και βρίσκουν σε αυτούς και αντίθετα τα αγόρια, στα κορίτσια αντίστοιχα, κάποια πολύ ωραία χαρακτηριστικά που μας βοητεύουν, αλλά είναι και λίγο κόκκινες σημεούλες και είναι και λίγο παγίδες. Να δούμε πώς ξεκίνησε όλο αυτό, γιατί κανείς δεν γεννιέται με βία. Είτε είναι αγόρι είτε είναι κορίτσι. Διδάσκεται, όπως διδάσκεται και η αγάπη. Απλώς από εκεί και πέρα είναι θέμα επιλογής και κατεύθυνσης. Που θα κατευθυνθούμε και τι θέλουμε να κάνουν τα παιδιά μας αργότερα, επειδή θέλουμε πολύ να μας μοιάζουν, γιατί θέλουμε τους εαυτούς μας πολύ σπουδαίους και θέλουμε να έχουμε συνέχεια ακόμη και μετά από εμάς. Εάν δεν έχετε κάποιο σχόλιο και δεν θέλετε να πείτε κάτι, μπορούμε να ολοκληρώσουμε εδώ. Ορίστε. Α, ναι, μου ζητάτε να μείνω. Νομίζω ότι έχω πολύ λιγότερο, έχω μόλις 3, με ενημέρωσαν. Ναι. Μου είπα να ρωτήσω. Ωραία. Νομίζω ότι εφόσον η κεφαλή του φεστιβάλ μας λέει ότι έχουμε χρόνο, θα συνεχίσουμε, παιδιά. Θα ακολουθούμε και εμείς στην ιεραρχία. Θα σας αποδεσμεύσω λίγο νωρίτερα πριν τις προβολές για να πάτε να δείτε τα προγράμματα, εννοείται. Να γυρίσω πίσω σε αυτό που λέγαμε. Σε σχέση με την εκφραστικότητα σε ό,τι αφορά τη σχέση αυτών των δύο ατρών και για ποιο λόγο έχουν αυτή τη συμπεριφορά, γιατί δεν εκφράζονται και γιατί δεν λένε πράγματα στην ουσία. Θέλεις Κατερίνα. Η Κατερίνα, ναι, γι' αυτό το απευθύνω το ερώτημα. Ωραία. Έχεις μικρόφωνο. Μπορείς να το επαναλάβεις, γιατί έβλεπα που έφευγα και είχα αφαιρεθεί εντελώς. Άλλη μία. Έχει δίκιο το κόρι της τώρα. Δώσουμε λίγο χρόνο. Έλεγα πριν, με αφορμή αυτή την αναφορά που κάναμε για το ότι τα αγόρια δεν εκφράζονται και που φαίνεται αυτό το στοιχείο στη σχέση μεταξύ τους, που ενώ έχουν μια υπέροχη επικοινωνία και ένα πολύ βαθύ και ωραίο δέσιμο, παρόλα αυτά δεν μιλάνε με λόγια για αυτά που τους απασχολούν. Βέβαια, μας έδωσε μια πολύ ωραία εκδοχή ο Γιάννης. Αλλά σύμφωνα με αυτό που εμείς αντιληφθήκαμε και τέλος πάντων με την δική μας την απλή λογική, θεωρούμε ότι αυτό έχει κάποια βάση. Και απλά ρώτησα αν για σένα έχει βάση που το έγραψε κιόλα. Κατά βάση να πω ότι αυτό που είπε πριν η κυρία, ότι δεν είδα μοναξιά στην ταινία, αλλά είδα μοναχικότητα που είναι δύο διαφορετικά πράγματα και ότι είδε σχέση και αγάπη μεταξύ αυτών των ηρώων, εμένα με καλύπτει απόλυτα, γιατί δεν θεωρώ ότι τα δικά μας αγόρια ήταν οι δύο αγόρια που δεν εκφράζονται τα συναισθήματά τους. Γιατί ακριβώς υπάρχει το κόλπο ότι τα εξέφρασαν μέσα σε μια ταινία που την κάναμε εμείς, οπότε εμείς σας τα δείξαμε. Οπότε κάπως εκφράστηκαν αυτά τα συναισθήματα. Για να μιλήσω δηλαδή συγκεκριμένα για το έργο αυτό. Νιώθω και ένιωθα και όταν γράφαμε το σενάριο ότι είναι δύο χαρακτήρες οι οποίοι ξεχυλίζουν από συναισθήματα και γι' αυτό ακριβώς προσπαθούν να είναι κάπως λίγο κρατημένοι
αλλά όχι επειδή δεν έχουν ή επειδή δεν τα αναγνωρίζουν, επειδή ακριβώς έχουν πάρα πολύ. Επίσης, να απαντήσω σε κάτι που υπόθηκε πριν. Ο χαρακτήρας του Γιάννη Τσορτέκη, ο Αντώνης, εγώ νιώθω ότι είναι απλά εναρμονισμένος με το τοπίο και όχι ότι είναι, ας πούμε, ένας ρέμπελος ή ένας μέθησος. Δηλαδή, δεν τον αισθάνομαι καθόλου έτσι. Νιώθω ότι είναι ένας άνθρωπος όπως είναι αυτό το τοπίο που τον περιβάλλει. Αυτά για την ταινία της συγκεκριμένη. Τώρα το άλλο κομμάτι είναι μια τεράστια συζήτηση, τεράστια, η οποία δεν ξέρω αν μπορούμε να την καλύψουμε. Πάλι φεύγουν. Τώρα, κάτω από αυτή τη συνθήκη, να πω απλά ότι εγώ είμαι πολύ χαρούμενη και πολύ κουρασμένη ταυτόχρονα, γιατί εδώ και κάποια χρόνια κάνω και κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια με διάφορες συλλογικότητες και πρωτοβουλίες να αλλάξει αυτό και να έρθει, ας πούμε, η ισοτιμία ανάμεσα στα δύο φύλλα, στη δουλειά και στη ζωή. Και το σκεφτόμουν κιόλας και πρόσφατα ότι απ' τη μία είμαι πολύ χαρούμενη που γίνονται δράσεις και πράγματα πάνω σε αυτό, απ' την άλλη νομίζω ότι είναι και λίγο εξουθενωτικό. Δηλαδή, ελπίζω να προλάβω να ζήσω τη στιγμή που θα έχουμε φτάσει όντως, ας πούμε, σε αυτό που θα πούμε, ναι, τώρα είμαστε ισότιμες και ισότιμοι. Γιατί είναι πάρα πολύ ο κρύφος σεξισμός, δηλαδή δεν μιλάμε τώρα για τα ακραία πράγματα, ας πούμε, που όλοι τα γνωρίζουμε και λέμε όπα, κόκκινη γραμμή. Είναι πάρα πολλά γλωσσικά ζητήματα, πάρα πολλά ζητήματα συμπεριφοράς τα οποία έχουν παρασφρήσει, ας πούμε, παντού και σε άντρες και γυναίκες και είναι δύσκολο ακόμα και εμείς να τα αναγνωρίζουμε. Ένα τεράστιο κεφάλαιο. Εγώ απλά θα έλεγα να έχουμε όλες και όλοι τα μάτια μας ανοιχτά, να ακούμε τι γίνεται και να καταλαβαίνουμε αν κάτι το κάνουμε επειδή το νιώθουμε ή αν κάτι το κάνουμε επειδή έτσι έχουμε μάθει ότι είναι το σωστό. Ότι έτσι γίνεται. Γιατί μπορεί να γίνεται κι αλλιώς. Και απλά να μην το εφαρμόζουμε ακόμα. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Τέλεια. Όχι, θα σας κλείσω τώρα. Ωραία. Νομίζω ότι έχουμε καλύψει αυτά τα ελάχιστα με τα οποία καταπιαστήκαμε. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που είστε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη δική μας την παρέα εδώ πάνω. Όλους σας και τον Θάνο που ξέρω ότι είχαμε μακριά και σένα Γιάννη και την Κατερίνα και τον Ηλία και σένα, όλους. Εύχομαι να έχετε ένα πολύ όμορφο υπόλοιπο βράδυ και καλό φεστιβάλ.